Έχουμε όμως και σήμερα μια κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών, η οποία έχει αποστείλει και εξώδικο στον Υπουργό Εργασίας, όπως επίσης και στον Διοικητή του ΙΕΦΚΑ. Καλημερίζω τον Πρόεδρό της, τον κύριο Κρήτον Πιπέρα. Καλημέρα, πώς είστε? Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αρχικώς. Προσπαθούμε να είμαστε καλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας και με όσα συμβαίνουν και στον κλάδο. Είναι αλήθεια ότι στείλατε εξώδικο στον Υπουργό Εργασίας και στον Διοικητή του ΙΕΦΚΑ, κύριε Πιπέρα? Ναι, γιατί δυστυχώς ήταν το τελευταίο βήμα που μπορούσαμε να κάνουμε για να επιστήσουμε την προσοχή και στον Υπουργό και στον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τα προβλήματα του κλάδου, τα οποία γιγαντώνονται. Δηλαδή, την αιτία που στείλατε το εξώδικο. Ότι είμαστε πιθανότατα ο τελευταίος κλάδος που ακόμα έχει καρτέλα για ένσημα. Δεν έχουμε μηχανογραφηθεί, ναι. Ενώ το όλο σχέδιο της μηχανογράφησης είναι έτοιμο προς υπογραφή από το 2020, για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνουμε έχει παγώσει. Για το δικό σας τον κλάδο εννοείτε? Για το δικό μας, ναι, τον κλάδο, ναι, ναι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είχε βγει και μία ανακοίνωση ότι προχωράει η μηχανογράφηση, ο ΕΦΚΑ σταμάτησε να κάνει καταμέτρηση των ενσύμων. Ναι. Πάντοτε υπήρχε πρόβλημα καθυστέρησης στο να καταγραφούν τα ενσύμα, επειδή ακριβώς όπως καταλαβαίνετε γινόντουσαν από υπαλλήλους, έπρεπε να πάμε στο ΙΚΑ να περαστούν τα ενσύμα της χρονιάς. Ίσως και λόγω του κορονοϊού η καθυστέρηση έγινε μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα μαζί με την αναμονή για να γίνει μηχανογράφηση να σταματήσει η καταγραφή τελείως, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε καταγραμμένα ένσημα μέχρι και το 2018. Δεν έχουν καταγραφεί τα ένσημα από το 2019 και μετά. Συγγνώμη, 3 χρόνια χωρίς να έχουν καταγραφεί τα ένσημα. Είτε γιατί δεν βάλανε μπροστά το μηχανογραφικό, το οποίο λένε είναι έτοιμο. Είτε γιατί υπήρχε η επιδημία. Όλο αυτό σαν αποτέλεσμα τι έχει? Γιατί εμένα το μυαλό μου πάει στην ασφαλιστική σας ικανότητα, πάει σε επιδόματα που μπορεί να μην σας καταβάλουν, και θυμάμαι όλες αυτές τις διαμαρτυρίες και μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Σωστά πηγαίνει και το μυαλό? Και πολύ σωστά πηγαίνει, όχι απλώς σωστά, πάρα πολύ σωστά. Να σας πω αρχικώς ότι ενώ μέσα από συναντήσεις που είχαμε με τους υπεύθυνους του Υπουργείου Εργασίας είχαμε πάρει διαβεβαίωση ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με την ασφαλιστική μας ικανότητα, διότι δεν είχαμε τα 50 τουλάχιστον ένσημα που απαιτούνταν, δεν είχαμε να τα αποδείξουμε δηλαδή εφόσον δεν είχαν καταγραφεί, φτάσαμε 1η Μαρτίου του 2022 για να ανακαλύψουμε ότι ολόκληρος ο κλάδος είχε παραμείνει ανασφάλιστος. Τραγικό. 2 μέρες τρέχαμε για να βρούμε. Δεν είναι απλά τραγικό, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι. Αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα που φαίνεται να είναι έτσι, γιατί εσείς στείλατε και το εξώδικο και το αποδεικνύετε έτσι στον Υπουργό Εργασίας και στο Διοικητή του ΙΕΦΚΑ, τότε νομίζω ότι πρέπει να ζητήσετε και τα ρέστα. 3 χρόνια πώς πάτε στο γιατρό? 3 χρόνια πώς πάνε τα παιδιά σας στο γιατρό? 3 χρόνια τι στην ευχή κάνετε δηλαδή? Και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, το ξέρουνε. Αυτό δεν είναι τραγωδία, είναι ανευθυνότητα. Νομίζω έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή να πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος που γίνονται αυτά. Δεν μπορεί δηλαδή. Υπάρχει λόγος. 2022. Στάσου κύριε Πιπέρα, μισό λεπτό. Τι λόγος μπορεί να υπάρχει? Έχουν αποθυμένα μαζί σας? Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο απαξιώνουν ένα ολόκληρο κλάδο. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η μηχανογράφηση είναι έτοιμη να προχωρήσει. Το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας το είχαμε αναφέρει στο Υπουργείο από 1η Φεβρουαρίου που είχαμε μια τηλεδιάσκεψη. Μας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και όπως σας είπα 1η Μαρτίου ήμασταν όλοι ανασφάλιστοι και μετά από 2 μέρες που τρέχαμε έγινε μια ειδική ρύθμιση για να μας εντάξουν στην ασφαλιστική ικανότητα για έναν ακόμα χρόνο, το οποίο σημαίνει ότι 1η Μαρτίου του 2023 θα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα εάν δεν κάνει κάτι το Υπουργείο να λύσει το θέμα της μηχανογράφησης χτες. Μάλιστα. Όχι αύριο, χτες έπρεπε να γίνει. Ο Μητσοτάκης τα ξέρει αυτά, τι γίνεται με τους ξεναγούς? Αλίμονο να μην γνωρίζει ο Πρωθυπουργός της χώρας τι γίνεται στο Υπουργείο Εργασίας. Αλίμονό μας τότε.
θα έπρεπε, όχι μόνο γιατί έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους πολίτες. Υπάρχουν βουλευτές της Βουλής οι οποίοι έχουν καταθέσει επερωτήσεις πάνω στο θέμα αυτό και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μία σκέψη δηλαδή δική μου είναι μήπως το ΙΚΑ δεν μας θέλει. Έχουμε ένα κλάδο ο οποίος πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές εδώ και δεκαετίες. Απ' την άλλη το κράτος επιτρέπει σε παράνομους ξεναγούς να δουλεύουν εις βάρος μας και από εκεί χάνει και εισφορές το κράτος από όλους αυτές τους παράνομους, από όλες αυτές τις παρανομίες και δεν κάνει τίποτα να σταματήσει τους παράνομους ξεναγούς. Πώς λοιπόν εμείς ως κλάδος, ως πολίτες αυτής της χώρας να μην σκεφτόμαστε ότι δεν είναι όλα τυχαία? Δεν ξέρω. Έχει μπερδευτεί άμμος με τη θάλασσα με αυτά τα οποία μου λέτε τώρα εδώ. Ακριβώς. Και αναρωτιέμαι ότι επειδή έχουμε περάσει και δύο χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, το 2020 η ανεργία έφτασε στο 100% και δεν πήραμε καν τα επιδόματα που δικαιούμαστε. Μέσα στο 2020 πήραμε συνολικά οικονομική βοήθεια από το κράτος 1.800 ευρώ μόνο. Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς δεν έχουν καταγραφεί τα ένσημα, το τρίμηνο χειμερινό επίδομα που δικαιούμαστε από τον ΟΑΕΔ δεν μπορούμε να το πάρουμε. Πρέπει να αποδείξουμε στον ΟΑΕΔ ότι έχουμε 200 ένσημα που δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε διότι δεν υπάρχουν τα ένσημά μας καταγραμμένα πουθενά. Δεν μπορώ να τα μεταφράσω όλα αυτά. Αλήθεια σας το λέω. Κανένας μας δεν μπορεί και αισθανόμαστε πραγματικά πολίτες δεύτερης κατηγορίας όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού μας ανεβάζει και πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού μας κατεβάζει. Όταν έρχεται όμως το διατάφτα, σφυρίζουν αδιάφορα. Είναι ντροπή για το ελληνικό κράτος, είναι ντροπή για το Υπουργείο Εργασίας, είναι ντροπή για τον ΕΦΚΑ και να το πάω και πιο πέρα, είναι ντροπή και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αφήνει αυτή την κατάσταση να χρονίζει. Να μας φτάνει στο σημείο να επαιτούμε για να πάρουμε τα αυτονόητα τα οποία έχουμε πληρώσει. Άραστε. Το να επαιτείς 3 χρόνια πάει πολύ. Άρα κάτι γίνεται. Θα λέγε κάποιος έτσι όπως εσείς λογικά τοποθετείτε τα βήματά σας, τις σκέψεις σας και μας τα λέτε εδώ στον 984. Μακάρι κάποιος να ακούει από τους κοινοβουλευτικούς και επειδή το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει με τον Κρήτον τον Πιπέρα που μπορεί να είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Έχει να κάνει με όλους τους ξεναγούς, όλους τους επαγγελματίες, τους διπλωματώχους ξεναγούς σε όλη την Ελλάδα. Κάποιος να το πάρει και να πει ελάτε να δείτε τι συμβαίνει εδώ, πρέπει να βρούμε μια άκρη σήμερα και πρέπει να γίνει αυτή η περίφημη η μηχανοργάνωση. Σε διαφορετική περίπτωση δεν κάνει να κρατάμε ομήρους 3 χρόνια αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εργαζόμενοι εντός της χώρας μας, της Ελλάδας. Δεν μιλάμε για άλλους τέλος πάντων πολίτες και δεν πάμε σε μια άλλη χώρα οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν τη δυνατότητα να πάνε στο γιατρό τους. Αυτά είναι ανήκουστα. Μόνο ανήκουστα μπορώ να τα πω. Και εμείς αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι είναι αναλγησία πια. Μάλιστα. Σήμερα βγαίνετε σε όλες τις πόλεις της χώρας, κύριε Πιπέρα? Ναι, ναι. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα κάνουμε μια διαμαρτυρία. Όχι ότι περιμένουμε ότι θα συγκινηθεί το κράτος, αλλά τουλάχιστον να ακουστεί η φωνή μας. Μάλιστα. Τραγικά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Πιπέρα από τον 984. Καλή σας μέρα.